Το λόγο έχει ο κύριος Μιχαλολιάκος. Ελάτε, κύριε Μιχαλολιάκο. Θέλω να αναφερθώ στο σημερινό νομοθέτημα, κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων ενός ανεύθυνου εδώ και δεκαετίες κράτους στη Μάνδρα της Αττικής. Και να δηλώσω, όπως έκανε και ο αγορητής μας το πρωί, ότι με ένα παράνομο και αντισυνταγματικό νομοσχέδιο η Χρυσή Αυγή είναι το μοναδικό κόμμα μέσα στη Βουλή του οποίου κατακρατάται η χρηματοδότηση. Από αυτή τη χρηματοδότηση, λοιπόν, καλώ την κυβέρνηση να αποδεσμεύσει 1 εκατομμύριο ευρώ και να τα δώσει άμεσα στους πληγέντες κατοίκους της Μάνδρας και της Νέας Περάμου. Βεβαίως, και θα αναφερθώ στη συνέχεια για την καταστροφή της Μάνδρας, προηγουμένως όμως να πω ότι η Νέα Δημοκρατία καταγγέλει συχνά πυκνά τον ΣΥΡΙΖΑ για λαϊκισμό. Όμως, επί του προκειμένου, εις ό,τι αφορά το παρόν νομοσχέδιο, κλείνει το μάτι στο λαϊκισμό και δεν τολμά να πει όχι όπως έκανε πέρυσι, παρόλο το γεγονός ότι αυτό το κοινωνικό μέρισμα, το οποίο λέει η κυβέρνηση ότι θα μοιράσει, προέρχεται, είναι ξεκάθαρο, από μείωση απαραίτητων δημοσίων δαπανών και από την άγρια φορολόγηση του ελληνικού λαού. Φαίνεται πως, προκειμένου να έχετε εξασφαλίσει την εκλογική σας πελατεία, επιδιώκετε όλο και μεγαλύτερη φτωχοποίηση του ελληνικού λαού. Και βεβαίως, πέρυσι, στο κοινωνικό μέρισμα το οποίο διανύματε, είχατε καθορίσει ποιοι θα το πάρουν. Φέτος δεν καθορίζετε ποιοι θα το πάρουν και λέτε ότι αυτό θα καθοριστεί με κοινή υπουργική απόφαση. Πριν αναφερθώ σε αυτό όμως, θα πω ότι πέρυσι είχατε την αντίδραση τόσο από τους τοκογλύφους των Βρυξελών, όσο και γενικά από τους λεγόμενους δανειστές. Φέτος ούτε λέξη. Είστε οι εκλεκτοί του διεθνούς κεφαλαίου, σας έχουν δώσει το πράσινο φως και μην το αρνείστε, παριστάνοντας κατά περίσταση τους αριστερούς και τους αντικαπιταλιστές. Όχι στο κοινωνικό μέρισμα, γιατί εξαιρούνται καταρχάς οι ένστολοι, εξαιρούνται επίσης, αποφάσισε η κυβέρνηση ότι πλούσιοι είναι στην Ελλάδα και δεν χρειάζονται κοινωνική μέρημνα όσοι έχουν περιουσία με αντικειμενικές αξίες μεγαλύτερη των 180.000 ευρώ. Μιλάμε για ότι όποιος έχει 2-3 διαμερίσματα στην Κυψέλη, στα Πατήσια, τα οποία, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, είναι πραγματικά μια άχρηστη περιουσία κατεστραμμένη, αυτοί δεν δικαιούνται κοινωνικό μέρισμα. Αντίθετα, δικαιούνται κοινωνικό μέρισμα οι λαθρομετανάστες με κάποια λίγα μεροκάματα ασφαλισμένα που κάνουν, οι οποίοι δηλώνουν μικρό ποσό στην εφορία, όλοι αυτοί θα πάρουν κοινωνικό μέρισμα, ενώ δεν θα πάρουν πάρα πολλοί Έλληνες. Ο ρατσισμός εις βάρος των Ελλήνων στο προσκήνιο για μία ακόμη φορά. Θα επανέλθω στο θέμα, αλλά προηγουμένως, έχοντας την δυνατότητα να είναι αυτό το μοναδικό δημόσιο βήμα το οποίο διαθέτω, γιατί έχετε φροντίσει εσείς και οι ταβαντζίδες της δημόσιας ζωής να έχετε αποκλείσει τη δημόσια, την Χρυσή Αυγή, τόσο από τη δημόσια τηλεόραση, όσο και από τα ιδιωτικά κανάλια, όσο και από τις κατακίτρινες φυλάδες. Από αυτό εδώ το βήμα θα αναφέρω, για να ακούσει ο ελληνικός λαός, όποιος ακούει, ότι την Παρασκευή στις 10 Νοεμβρίου στη Θεσσαλονίκη είχαμε μια ημέρα εθνικής ντροπής. Εορτάστηκε μέσα στην καρδιά της προσφυγωμάνας Θεσσαλονίκης η μνήμη του Κεμάλ Ατατούρκ. Και χιλιάδες Τούρκοι, οι οποίοι είχαν έρθει με τουριστικά λεωφορεία, γιοταχή και αεροπλάνα, τραγούδαγαν μέσα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης το εμβατήριο «Γιασά Μουσταφά Κεμάλ, Πασά Γιασά, ζήτω του Μουσταφά Κεμάλ, ζήτω». Και αυτό ήταν το εμβατήριο
του τουρκικού στρατού για την καταστροφή της Μύρνης. Και όλα αυτά με τις ευλογίες του κυρίου Μπουτάρη, ο οποίος βλέπει ανάπτυξη σε αυτά τα φαινόμενα. Και θέλω να δηλώσω ότι αν ποτέ υπάρχει εθνικό καθεστώς σε αυτή τη χώρα, αυτό το μνημείο του ανθεληνισμού προς τιμήν του σφαγέα των Ελλήνων θα κλείσει. Όμως ο κύριος Μπουτάρης δεν αρκέστηκε στους ύμνους του Μουσταφά Κεμάλ. Πήρε το αυτοκίνητό του και πήγε λίγες εκατοντάδες χιλιόμετρα βορειότερα, στα Σκόπια, όπου αποκάλεσε τα Σκόπια Μακεδονία. Και όταν εδέχθη την κατακραυγή ενός σημαντικού μέρους του τύπου και του ελληνικού λαού, βγήκε και είπε ότι για το ταξίδι του αυτό είχε ενθάρρυνση από τον κύριο Κοντζιά. Περιμέναμε δύο ολόκληρες ημέρες να διαψεύσει ο κύριος Κοντζιάς τον Μπουτάρη και να πει ότι δεν είχε καμία ενθάρρυνση από αυτόν για να πάει στα Σκόπια και να αποκαλέσει το κράτος αυτό που έχει αλυτρωτικά σχέδια εις βάρος του ελληνισμού με το όνομα αυτό που αποτελεί μαχαιριά στην πλάτη των εθνικών μας φερόντων. Δεν έκανε τίποτε ο κύριος Κοντζιάς. Ετοιμάζεστε να ξεπουλήσετε ίσως το όνομα Μακεδονία. Η Χρυσή Αυγή είναι το μόνο κόμμα, το γράφουν και εφημερίδες, που μένει σταθερό στη θέση του. Καμία ονομασία για τα Σκόπια που να περιέχει τον όρο Μακεδονία. Κανένα συμβιβασμός για τη Μακεδονία μας. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, πρέπει να συγχαρώ τη Βουλή των Ελλήνων, διότι έκανε ένα παγκόσμιο ρεκόρ. Είναι η μοναδική Βουλή στον κόσμο που έχει ένα κόμμα με δύο κοινοβουλευτικές ομάδες. Ως γνωστόν, το ΠΑΣΟΚ διαθέτει μία κοινοβουλευτική ομάδα της Δημοκρατικής Συμπαράταξης και μία του Ποταμιού. Και δύο, επίσης, χρηματοδοτήσεις από το κράτος. Τα θερμά μου συγχαρητήρια για αυτό το λαμπρό επίτευγμα, το οποίο πραγματικά είναι για γέλια και για κλάματα. Μέσα σε αυτό το κλίμα των ζωφερών ημερών θα ήταν παράληψη να μην καταγγείλω την δολοφονική επίθεση που έγινε στα Εξάρχεια, μία ακόμη δολοφονική επίθεση, και την ολιγορία, την πολιτική των αρχών, οι οποίοι για μία ακόμη φορά δεν αναζητούν τους ενόχους. Και μέσα σε όλα αυτά, πέρα από το όργιο της ανομίας στα Εξάρχεια, στα οποία συχνάζουν πολλοί από το κόμμα που κυβερνά την πατρίδα μας, είχαμε και την εισβολή του περίφημου Ρουβικόνα στο Πεντάγωνο. Μια ομάδα αναρχοκομμουνιστών μπήκε μέσα στην καρδιά των ενόπλων δυνάμεων στο Πεντάγωνο και αποχώρησε χωρίς να συμβαίνει τίποτε. Το ίδιο είχε γίνει όταν εισέβαλε και ο Ρουβικόνας στη Βουλή. Και τότε ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Βούτσης, είχε διατάξει την αστυνομία να τους αφήσει ελεύθερους. Με ποιο δικαίωμα? Και ας αναφερθώ στο Πεντάγωνο. Μπήκαν μέσα ανενόχλητοι, έφυγαν ανενόχλητοι. Λόγια του αέρα όλα αυτά που λένε ότι αποθήθηκαν. Αλλά θα ήθελα να ρωτήσω, έχουν περάσει 3 ημέρες από τότε. Κάμερες δεν υπάρχουν στο Πεντάγωνο? Έχει ανοίξει δικογραφία για την εισβολή στο Πεντάγωνο? Όχι. Είχα άδικο λοιπόν όταν έλεγα στον κύριο Κοντονή προημερών ότι ο ΣΥΡΙΖΑ καλύπτει εγκληματίες? Τι άλλο κάνετε από αυτό? Είχε βεβαίως συμβολική σημασία η εισβολή στο Πεντάγωνο, ότι ο σκληρός πυρήνας του εθνικού κράτους, οι ένοπλες δυνάμεις, είναι πλέον ευάλωτες και μπορούν να χτυπηθούν από τους επαναστάτες του γλυκού νερού, τους παρακρατικούς, αυτούς αριστερούς εγκληματίες που προστατεύει η κυβέρνηση.
Και μέσα σε όλα αυτά είχαμε την καταστροφή στη Μάντρα από τις πλημμύρες και, και το γεγονός ότι ουδής ανέλαβε τις ευθύνες. Θέλω μέσα στη Βουλή να πω το εξής. Άπαντες οι πολιτικοί αρχηγοί, πλήνε μου, δεν πλησίασαν στη Μάντρα παρά μόνο στα περίχωρα. Ένας μόνο πολιτικός αρχηγός την ίδια την ημέρα της καταστροφής πήγε στη Μάντρα και ήταν ο Γενικός Γραμματέας της Χρυσής Αυγής. Εγώ. Βεβαίως, η κυρία Δούρου έκανε μηνυτήρια αναφορά. Μήνυσε τον εαυτό της. Πρωτοφανές. Και σήμερα ακούσαμε ότι ο δασάρχης του Εγάλεο δήλωσε ότι το σχέδιο για τη διάνοιξη των δύο ρεμάτων τα οποία έφεραν αυτή την πρωτοφανή φυσική καταστροφή και το θάνατο των συμπατριωτών μας, το σχέδιο υπήρχε από τον Ιούλιο του 2014. Είπαν προηγουμένως οι προλαλήσαντες εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ για τα 40 χρόνια του παλαιοκομματικού κράτους, για τα αυθαίρετα, δίκαιο έχετε. Αλλά κυβερνάτε κι εσείς 3 ολόκληρα χρόνια. Έχετε ευθύνη. Πάρτε το είδηση. 20 νεκροί στη Μάντρα, ο Ρουβίκονας στο Πεντάγωνο και ούτε μία παρέτηση. Μία παρέτηση. Έστω ενός προϊστάμενου της πολεοδομίας, ενός υπουργού, ενός στρατηγού, ενός ταγματάρχη. Τίποτε. Ούτε μία παρέτηση. Παχυδερμός από άκρη σ' άκρη. Τραγικά επίκαιρος ο Σουρής. Όλα σε αυτή τη γη μας καρευτήκαν. Ονείρατα, ελπίδες και σκοποί. Οι μούρες μας μουτσούνες εγινήκαν. Δεν ξέρουμε τι λέγεται ντροπή. Στην Ελλάδα του 2017 δεν ξέρει το πολιτικό κατεστημένο τι λέγεται ντροπή. Ελπίζουμε και αγωνιζόμαστε να έλθει μια άλλη μέρα η Χρυσή Αυγή του Ελληνισμού και να λείψουν οι ανεύθυνοι και οι μουτσούνες.